Καλημέρα. Yeah. Good morning everybody. Here it is Moss. Γεια σας. Τι κάνετε, πώς είστε, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλή Πρωτομαγιά. Καλή εργατική Πρωτομαγιά. Λοιπόν, εντάξει, στο Instagram δεν έχω βάλει ποτέ. Ναι, τέλος πάντων. Πρέπει να κάνω ένα διάλογο κάποια φορά, ένα Q&A με τον κόσμο. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Θα φτιάξουμε μια εύκολη συνταγή σήμερα. Ξέρω ότι δεν θέλετε να μαγειρεύετε. Σήμερα είναι η μέρα lazy, τεμπελιάς. Λέμε ότι είναι εργατική η Πρωτομαγιά, οπότε δεν δουλεύουμε. Γιατί στις προηγούμενες μέρες έχουμε πεθάνει στη δουλειά. Οπότε. Όντως σήμερα θα φτιάξουμε κάτι πάρα πολύ εύκολο. Θέλω ουσιαστικά να μην ασχοληθείτε καθόλου στην κουζίνα, αλλά το αποτέλεσμα που θα πάρετε να είναι μοναδικό. Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ εύκολο, με υλικά που έχετε ούτε στο σπίτι σας. Να σας πω ότι σε περίπτωση που δεν έχετε τα τρία υλικά που θα πω, θα σας δώσω εναλλακτικές για να φτιάξετε με τρία άλλα υλικά τη συνταγή. Γιατί γενικά γίνεται η συνταγή, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Οπότε να ευχηθώ σε όλους να έχετε μια όμορφη ημέρα. Σήμερα στην Αθήνα η μέρα είναι καταπληκτική, δεν ξέρω πώς είναι στην υπόλοιπη Ελλάδα. Έχει ήλιο, είναι σε φάση που όντως να βγεις στο μπαλκόνι να κάνεις ηλιοθεραπεία. Καλά, εγώ δεν είμαι από αυτούς τους τύπους. Δεν μου αρέσει να βγαίνω στην παραλία και να κάθομαι τις ώρες κάτω από τον ήλιο. Δεν ξέρω πώς το κάνουν, ταλαιπωριέμαι. Πονάω. Δεν μου αρέσει να πηγαίνω στην παραλία να παίζουν ρακέτες μπροστά, να χτυπάει ο ήλιος και να λέω αμάν και πότε θα πάει 6 ώρα για να φύγω από την παραλία για να πάω να φάω. Οπότε για μένα το μπάνιο της παραλίας είναι λίγο έτσι πιο quick ride. Πηγαίνω, βουτάω, κάθομαι λίγο, πίνω τον καφέ, φεύγω. Τσζ, αυτό ήταν. Οπότε, ναι, ώρες-ώρες απορώ με τους ανθρώπους που πηγαίνουν στις παραλίες και κάθονται με τις ώρες. Δεν ξέρω πώς τα καταφέρουν. Βέβαια, ένα θερμός και μέσα λίγο φαγητό, φρούτα και τέτοια ωραία πραγματάκια, να πας σε μια παραλία που να μην έχει πολύ κόσμο και να την αράξεις. Αυτό είναι ωραίο. Να έχεις και ένα μαχαιράκι, να πηγαίνεις να βγάλεις κανένα ναχινό από τα βράχια που είναι παράνομο, δεν επιτρέπεται να το κάνουμε, αλλά λέμε τώρα, κανένα στρίδι, να έχεις και το σάψου και ουσιαστικά έτσι είναι ωραία η παραλία για εμένα, γι' αυτό δεν την παλεύω να παραγκάτσω με τις ώρες, αυτό δεν με έχετε δει και να, πονάει η ψυχή μου να πάω να κάθομαι 10 ώρες, να ψάχνω να βρω μια ξαπλώστρα για να κάτσω και στο τέλος με το που κάτσω να γίνεται χαμός δίπλα-δίπλα και να συνειδητοποιήσω τελικά ότι από την πολύ τη ζέστη και από την πολύ τον ήλιο το κεφάλι μου γίνεται κουδούνι μετά από μισή ώρα, μία ώρα και τελικά περισσότερη ώρα έκανα να πάω να ψάξω ξαπλώστρα από την ώρα που μένω. Και επειδή όλοι οι φίλοι μου ξέρουν ότι γενικά δεν μου αρέσει πάρα πολύ έτσι αυτό το πράγμα, γενικά δεν μου αρέσει καν να πηγαίνω σε μαγαζιά που έχουν πολύ κόσμο. Δηλαδή, άμα πάω σε ένα μαγαζί να πιω το ποτό μου και έχω ανθρώπους που περνάνε από δίπλα μου και με σμπρώχνουν από εδώ, με σμπρώχνουν από εκεί, με σμπρώχνουν από εκεί, με σμπρώχνουν από εκεί, εξαφανίστηκα. Κατευθείαν έφυγα. Κλασική δικαιολογία, πάω λίγο τουαλέτα και δεν γυρνάω ποτέ. Αυτό γίνεται. Γι' αυτό το λόγο, όταν πάω για ποτό, πάω νωρίς. Πάω μετά από τη δουλειά. Θα πάμε για καμιά μπύρα 8 η ώρα, 9 η ώρα. Δεν μπορώ να πάω και να ζορίζομαι. Δεν μπορώ. Θέλω την ελευθερία μου. Οπότε γενικά δεν βγαίνω ποτέ, οπότε καταλάβατε. Βγαίνω πολύ σπάνια. Βγαίνω νωρίς. Δηλαδή θα πάω για καφέ. Μου αρέσει πάρα πολύ ο καφές, έτσι με τα φιλαράκια μου να κάτσω να την αράξω. Αλλά γενικά όταν πάω σε ένα μαγαζί, να μην μπορώ να μιλήσω με κανέναν δίπλα, να με σμπρώχνουν όλη την ώρα. Και από αμηχανία το μόνο που θα κάνω είναι να παίρνω συνεχόμενα ποτά για να περνάει η ώρα και να βλέπω την ώρα και να μην περνάει ποτέ. Εντάξει, αυτό είναι ταλαιπώρια. Γιατί όντως και καλή παρέα να έχεις, άμα πας σε ένα μαγαζί και σε σμπρώχνουν όλη την ώρα και η μουσική είναι τόσο δυνατά, γενικά δεν το μπορώ. Και δεν μπορώ και την παραλία έτσι, τέτοια πράγματα. Δεν μπορώ αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ναι, όλη η φιλοσοφία της παραλίας έτσι όπως έχει γίνει. Παλιότερα ήταν λίγο πιο ωραία. Ο κόσμος όντως έπαιρνε το θερμός του, έπαιρνε το φαγητάκι του, πήγαινε στην παραλία, περνούσε πιο ωραία. Τώρα πια έχει γίνει πιο lifestyle η παραλία. Αναλόγως την οικονομική σου δυνατότητα, πηγαίνει σε άλλη παραλία και αναλόγως την οικονομική δυνατότητα πάλι τη δική σου, σε εκείνη την παραλία παίρνει την κατάλληλη θέση. Έχουν γίνει μπουζούκια πια οι παραλίες. Οπότε, ναι, γενικά δεν ασχολούμαι, πολύ σπάνια. Και γιατί το είπα αυτό, γιατί λέγαμε για υιοθεραπεία. Ό,τι να είναι.
Δεν ξέρω γιατί τα λέω αυτά τα πράγματα. Ωρες-ώρες νομίζω ότι είμαι χαζός. Κανονικά, ναι. Αυτό. Αλλά δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα το να πας διακοπές και να περάσεις. Δηλαδή, και διακοπές, ας πούμε, θα σας πω κάτι. Πολύ σημαντικό. Παλιότερα είχα τη φιλοσοφία ότι όντως θα πάω να μείνω όπου μπορώ να κοιμηθώ, αρκεί να μπορώ να κοιμηθώ για να σηκωθώ όταν ήμουν πιτσιρικάς, να σηκωθώ το πρωί, να πάω παραλία, να πάω μετά στα μπαράκια και όλα τα υπόλοιπα. Μιλάμε 18-19 χρονών. Από εκεί και πέρα συνειδητοποίησα ότι τελικά οι διακοπές είναι διακοπές. Προτιμώ να μένω σε ένα καλύτερο ξενοδοχείο, δεν σας είπα τώρα εφτάστερο, σε μια καλύτερη μονάδα που θα μου προσφέρει περισσότερο χρόνο μέσα στην ημέρα στο ξενοδοχείο. Θα βγω να κάνω μπάνιο στην παραλία μπροστά, ας πούμε, να πάω να βουτήξω. Αλλά γενικά θέλω να την αράξω στο ξενοδοχείο. Δηλαδή θέλω να κάτσω λίγο στην πισίνα, θέλω να κάνω λίγο γυμναστική το πρωί, θέλω να κάτσω το βράδυ ακόμα να φάω στο ξενοδοχείο. Οπότε συνειδητοποίησα, να σας πω πολύ έτσι εμπειρικά, ότι τελικά το κόστος όταν μένεις σε ένα φθηνότερο ξενοδοχείο, σε ένα απλό δώμα, είναι πολύ μεγαλύτερο για τις διακοπές από ότι άμα μείνεις σε ένα ξενοδοχείο πιο ακριβό. Γιατί εκ των πραγμάτων, όταν το ξενοδοχείο δεν μπορεί να σε κρατήσει και έχεις, ας πούμε, δύο κρεβάτια και τίποτα άλλο, το πρώτο πράγμα που θες να κάνεις το πρωί με 9-10 η ώρα είναι να σηκωθείς να φύγεις. Οπότε τι κάνεις, νοικιάζεις αμάξι. Ένα. Βενζίνες. Δύο. Ψάχνεις να βρεις παραλία. Ταλαιπωριέσαι. Μία ώρα για να πας, μία μισή. Πληρώνεις την ξαπλώστρα στην παραλία. Παίρνεις να φας έξω. Ξαναπαίρνεις το απόγευμα να φας έξω. Και γενικά η όλη διαδικασία στοιχίζει πολύ περισσότερο από το να μείνεις σε ένα καλύτερο ξενοδοχείο. Αλήθεια σας λέω. Δοκιμασμένο 100%. Γιατί αν μείνεις σε ένα καλύτερο ξενοδοχείο, είναι τόσο ωραίο το δωματιάκι σου που την αράζεις πρώτα απ' όλα σηκώνεσαι στις 11. Εντάξει, όχι σηκώνεσαι στις 10 και 4 γιατί πρέπει να πας 10 και 20 να προλάβεις το μπουφέ. Γιατί δεν καθίσει κλείνει. Κλασικοί όλοι οι Έλληνες πάνε 5 λεπτά πριν κλείσει ο μπουφέ, φορτώνουν τα πάντα και τρώνε. Ή σηκώνεσαι πιο νωρίς και κάνεις τη γυμναστική σου. Μετά, παίρνεις τον καφέ σου και πας, ας πούμε, στην πισινούλα. Μπορεί να έχει μικρή πισίνα το ξενοδοχείο. Την αράζεις εκεί πέρα μέχρι τις 1-2. Πληρώνεις τον καφέ σου. Πετάγεσαι μπροστά, χωρίς ταξί, γιατί συνήθως αυτά τα ξενοδοχεία έχουν μπροστά και παραλία. Πετάγεσαι μπροστά, κάνεις μία βουτιά, αράζεις λίγο, παίρνεις και τα. Συνήθως έχουν και τέτοια, πώς τα λένε. Σπορ του τέτοιου, του νερού, water sport στα τέτοια. Κάνεις κανένα water sport, γυρνάς, τρως ένα κλαμπ, τρως ένα μπέργκερ ή οτιδήποτε άλλο. Ξανά λίγο πισινούλα, ξανά έναν καφέ, ξανά ωραία, κάνεις το πανάκι σου και το βράδυ αποφασίζεις άμα θα πας σε μια ταβερνούλα ή άμα θα πας να φας έξω στη χώρα ή άμα τελικά δεν θες να κάνεις τίποτα άλλα αυτά και να μείνεις τελικά στο ξενοδοχείο και να πιεις ένα ποτάκι. Δηλαδή η όλη φάση είναι πολύ πιο cool από το να νοιάζεσαι 100% από το πρωί μέχρι το βράδυ που θα περάσει την ημέρα σου. Γιατί άμα απλά πάρεις ένα μέρος μόνο για να μείνεις, εκ των πραγμάτων όλη τη μέρα θες να είσαι έξω, κουράζεσαι. Έρευνες δείχνουν, λέει, ότι το 90% και παραπάνω των Ελλήνων που πάνε διακοπές γυρνάνε πιο κουρασμένοι από πριν. Γιατί όντως κουράζεσαι. Το κάνω εικόνα τώρα, δηλαδή πραγματικά να σηκώνεις το πρωί και να λες πού πάμε τα παιδιά, πάμε σε εκείνη την παραλία, στην άλλη άκρη. Οκ, ξεκινάμε. Πάμε, τρώμε πρωινό, ξεκινάμε, παίρνουμε, φτάνουμε μία η ώρα, κλασική το τραγούδι από τα Εμισκούμπρια. Στην παραλία. Φτάνεις εκεί πέρα μία η ώρα, βλέπεις ότι τελικά το μία η ώρα που έφτασες ήταν πάρα πολύ αργά, γιατί δεν υπάρχει ξαπλώστρα να κάτσεις. Οπότε τελικά περιμένεις άλλη μία ώρα για να βρεις μία ξαπλώστρα, που ώρα αχμής δεν θα βρεις, αλλά πες ότι βρίσκεις. Έρχονται σου λένε 30 ευρώ ξαπλώστρες μαζί με, πώς το λένε, με ομπρέλα. Επειδή δεν υπάρχει τίποτα εκεί πέρα κοντά, αναγκαστικά θα πάρεις από εκεί να φας και να πιεις. Οπότε βγαίνει άλλη μία 50 εκεί πέρα. Και στο τέλος 6 ώρα καταβεβλημένος από τον ήλιο και βασικά από την κακουχία, γιατί είναι κακουχία αυτό το πράγμα να ακούς τικ 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 μπροστά κάποιον να παίζει με τις ρακέτες. Σηκώνεσαι να φύγεις και συνειδητοποιείς το πόσο κουρασμένος είσαι και δεν έκανες τίποτα, απλά ξάλωνες. Οπότε σηκώνεσαι και μετά λες όλους, τι κάνουμε, πάμε ξενοδοχείο ή τρώμε. Μετά πάμε ένα γύρο και μετά πάμε ξενοδοχείο. Τρώσε ένα γύρο, πας ξενοδοχείο, μετά την αράζεις στο κρεβάτι και συνειδητοποιείς πόσο κουρασμένος είσαι και δεν έχεις κουράγιο να βγεις. Αλλά τελικά λες, τι γίνεται, είμαι διακοπές, πρέπει να βγω. Οκ, 12:30 η ώρα σηκώνεσαι. Πας να βγεις, ωραία, πάλι να φας. Πάλι ποτά, πάλι το ένα, πάλι το άλλο, γυρνάς 4 η ώρα, σπίτι 5-6, δεν ξέρω τι θα γυρίσεις. Και τελικά συνειδητοποιείς ότι άμα το πρωί δεν ξυπνήσεις στις 9:30-10 η ώρα και θα χάσεις το πρωινό και θα χάσεις την επόμενη παραλία. Οπότε κοιμάσαι 2-3 ώρες μόνο και σηκώνεσαι να ξανακάνεις αυτή την κρεπάλη.
όλα, αλλά κουράστηκα. Ενώ το προηγούμενο πρόγραμμα που σας είπα είναι πολύ πιο ωραίο. Δεν υπάρχει, είναι καταπληκτικό. Βρείτε ένα καλύτερο ξενοδοχείο. Αλήθεια, σας λέω, θα σας αποζημιώσει. Δεν υπάρχουν καλά και κακά. Βρείτε να έχει κοντά πράγματα. Δηλαδή, το θεωρώ απαράδεκτο όταν πληρώσετε, ας πούμε, για ένα δώμα, πείτε ένα νησί. Το Μαξιλάρι, δεν υπάρχει αυτό το νησί, αλλά ας υποθέσουμε ότι αυτό είναι ένα νησί. Υπάρχει ένας ωραίος οικισμός εδώ πέρα με δωματιάκια που έχει μία μίνι πισίνα μέσα και ακριβώς μπροστά είναι η θάλασσα. Και χρεώνει εδώ πέρα το δωμάτιο 200 ευρώ την ημέρα. Γιατί είναι πολύ ωραίο δωμάτιο. Καλά, είπα πολλά, δεν πειράζει. Κρατήστε το. Και πάμε εδώ στο κέντρο της πόλης όπου έχει ένα δώμα που σίγουρα high season θα σου χρεώσει 120 με 140 ευρώ. Εντάξει. Εδώ πέρα δεν θα ξέρεις τι να κάνεις. Εδώ πέρα θα κάνεις διακοπές. Και εδώ πέρα θα ξοδέψεις πολύ παραπάνω λεφτά στο τέλος της ημέρας. Αυτή είναι η αλήθεια. Οπότε τα αφήνω πάνω σας. Θα με μισήσουν οι ξενοδοχείς. Άρα όχι, να γίνουν όλοι καλύτεροι. Είμαστε μια χώρα που βασιζόμαστε στον τουρισμό. Όσοι θέλουν απλά να νοικιάζουν δωμάτια και να εκμεταλλεύονται τον κόσμο για χρόνο 120, 150 και 160 ευρώ για ένα κρεβάτι, να μην το κάνουν. Υπάρχουν και άνθρωποι που είναι πιο τίμοι και χρεώνουν 200 και δίνουν πολύ παραπάνω. Αυτά. Τι ήθελα και είπα πάλι αυτά τα πράγματα, παραγία μου, πρωί-πρωί. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους, καλή πρωτομαγιά. Έχουν μπει πάρα πολλοί, είναι 8.500 στο Facebook και 4.725 στο Instagram. Συγγνώμη για την πολυλογία μου, με πιάνει ώρες-ώρες. Να ξέρετε, γενικά είμαι παραπονιάρης. Δεν τα πάω καλά με το σύστημα. Έχω θέματα. Και κάποια πράγματα πραγματικά με εκνευρίζουν και τα βρίσκω αδιανόητα. Δεν μπορώ να καταλάβω τον κόσμο. Δηλαδή, ώρες-ώρες πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω τον κόσμο. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, η συνταγή που θα φτιάξουμε είναι γελία. Θα μας πάρει ένα λεπτό να φτιάξουμε το κέικ και ένα λεπτό να φτιάξουμε το γλάσο. Οπότε συνολικά δύο λεπτά θα σας πάρει η συνταγή για να φτιάξετε το όλο πράγμα. Εντάξει, έχουμε και το ψήσιμο, που το ψήσιμο εδώ μετράει γιατί ψήνει ο φούρνος. Σήμερα δεν ήθελα να σας βάλω κάτι δύσκολο, γιατί ξέρω ότι σηκώθηκατε όλο το πρωί και έχετε, ας πούμε, την νοοτροπία ότι είναι πρωτομαγιά. Δεν δουλεύουμε, άσχετα που δεν δουλεύουμε καθόλου γενικά. Εν τω μεταξύ, πώς έχει κάτσει τώρα, πάνω στον κορονοϊό πέφτουν όλα καθημερινές. Δηλαδή, πρωτομαγιά Παρασκευή δεν έχει πέσει ποτέ να κάνουμε πουσουκού. Πάντα έπεφτε η Κυριακή ή Τετάρτη να μας κόψει τη μέση τα πάντα. Αλλά εντάξει. Γίνονται και αυτά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Όποιος έχει την καλή θέληση να γράφει από κάτω τα βήματα της συνταγής, δεν είναι και τίποτα. Τη συνταγή την έχω ανεβάσει αναλυτικά στο site, αλλά επειδή θα σου πω και κάποια άλλα πράγματα, δώστε λίγο σημασία στο live. Γιατί χρησιμοποιούμε τυρί κρέμα για να κάνουμε το συγκεκριμένο κέικ, αλλά άμα δεν έχετε τυρί κρέμα, γίνεται και με γιαούρτι. Θα σας δώσω την εναλλακτική, θα σας πω όμως τι πρέπει να κάνετε στο γιαούρτι για να μπορέσετε να το χρησιμοποιήσετε, γιατί γίνεται να βάλουμε γιαουρτάκι. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Καλά, εγώ σήμερα σηκώθηκα πάρα πολύ νωρίς, δεν ξέρω γιατί. Σηκώθηκα στις 4.30. 4.30 νύχτα, δεν μπόρεσα να ξανακοιμηθώ. Και πήγα να ξανακοιμηθώ βασικά, αλλά δεν μπόρεσα. Και έκανα γυμναστική, έκανα διάδρομο, ήπια 8 καφέδες. Και ουσιαστικά να δω άμα ανάψω το φως είναι καλύτερα ή όχι. Για να δω κάτι. Άμα ανάψω το φως είναι καλύτερα ή όχι. Όχι, και γιατί το σύμπαν να ανάψω αυτό το φως, οπότε δεν το ανάβω. Άμα να σβήσω αυτό το φως, για να δω. Καίγεται πίσω το παράθυρο. Οπότε θα το αφήσω για να έχουμε πιο καλό παράθυρο. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Για να φτιάξουμε το μείγμα του κέικ μας, χρειαζόμαστε μόλις 3 υλικά. Καλό μήνα σε όλους, καλό μήνα. Χρειαζόμαστε ένα μπολ και θέλουμε εδώ. Έρχομαι, εδώ είναι. 400 γραμμάρια πραλίνα σοκολάτας, εντάξει. Πραλινούλα έχουμε όλοι στο σπίτι, σε περίπτωση που δεν έχουμε. Πριν από λίγες μέρες σας έκανα πραλίνα και σας έδειξα πώς μπορείτε να κάνετε τη δικιά σας σπιτική πραλίνα. Καλά, άμα κάνετε σπιτική πραλίνα θα γίνει χαμός. Και μεταξύ η συνταγή που σας έδωσε βγάζει ακριβώς τα υλικά που χρειάζεται για τη συνταγή. Λοιπόν, 400 γραμμάρια πραλίνα μέσα σε ένα μπολ. Εδώ. Και σε περίπτωση που δεν έχετε πραλίνε, σίγουρα έχετε σοκολάτα. Θα βάλετε περίπου 300 γραμμάρια σοκολάτα, μία σοκολάτα γάλακτος ή σοκολάτα πραλίνα και 100 γραμμάρια βούτυρο, θα τα λιώσετε τα μικροκύματα και ουσιαστικά θα ανακατέψετε αυτό το υλικό. Έλα, πέσε λίγο ακόμα, εδώ, τέλεια, 400 είναι ακριβώς η συσκευασία, γι' αυτό δεν μετράω αυτό. Λοιπόν, μισό λεπτάκι, εδώ, σας είπα ένα λεπτάκι θα σας πάρει. Δεν υπολογίσα ότι θα κάνω ώρα για να βγάλω την πραλίνα. Λοιπόν,
400 μέσα. Εδώ. Θα ρίξω μέσα στο μπολ 400 γραμμάρια τυρί κρέμα ή μασκαρπόνε, οτιδήποτε έχετε από τα δύο. Τώρα θα μου πείτε εμείς, δεν ξέρουμε τι είναι το μασκαρπόνε. Το ξέρω ότι δεν ξέρετε. Το μασκαρπόνε, να σας πω ότι ταιριάζει καλύτερα σε τέτοιες συνταγές, γιατί είναι, δεν είναι καθόλου ξινό, είναι γλυκό τυρί. Οπότε μας ταιριάζει πάρα πολύ καλά. Αλλά είμαι σίγουρος πως μασκαρπόνε δεν έχετε σπίτι, οπότε το τυρί κρέμα κάνει πολύ καλά. Και σε περίπτωση που δεν έχετε τυρί κρέμα και έχετε γιαουρτάκι, και αυτό δουλεύει, απλά πρέπει λίγο να το επεξεργαστούμε. Τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να ξεκινήσουμε πρώτα στο μπολ με τα 400 γραμμάρια γιαούρτι και με τα 400 γραμμάρια γιαούρτι θα ρίξουμε μία κουταλιά του γλυκού σόδα. Θα ρίξουμε σόδα μέσα στο γιαούρτι, θα ανακατέψουμε για να φύγει η οξύτητα που έχει το γιαούρτι. Γιατί στο τέλος το γλυκό μας, το κέικ μας, άμα βάλουμε μόνο γιαούρτι, θα βγει λίγο ξινούτσικο. Σε κάποιους μπορεί να αρέσει, εμένα δεν μου αρέσει. Γι' αυτό, άμα κάνετε τη συνταγή, την έχω κάνει και με γιαούρτι, 100% σας το λέω, 100% ότι δουλεύει, το έχω δοκιμάσει, γι' αυτό σας το λέω. 400 γραμμάρια γιαούρτι, θα ρίξετε μέσα, μπορείτε να βάλετε και με χαμηλά λιπαρά γιαούρτι, θα ρίξετε μέσα μία κοφτή κουταλιά του γλυκού σόδα, σόδα φαγητού, τη σκόνη, θα ανακατέψετε, θα δείτε το μείγμα θα αφρίσει και μετά συνεχίζετε τη συνταγή κανονικά. Απλά άμα την έκανε τη συνταγή με γιαούρτι, δεν θα ήταν κέικ με 3 υλικά, θα ήταν κέικ με 4 υλικά γιατί θα βάζετε και σόδα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα βάλω τυρί κρέμα. Λοιπόν, βάζουμε τυρί κρέμα και ανακατεύουμε το τυρί κρέμα εδώ. Μαζί με την πραλίνα. Εδώ. Ή σε αναλογία. 400 γραμμάρια και 400 γραμμάρια. Εδώ και εδώ. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα πάρετε μια καταπληκτική μους σοκολάτας. Είναι η πιο εύκολη μους που μπορούμε να κάνουμε πραλίνας. Μην τη φάτε. Τη χρειαζόμαστε για να φτιάξουμε το κέικ μου. Το κέικ μας. Αλλά σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε ένα γρήγορο γλυκάκι, ή σε αναλογία τυρί κρέμα ή μασκαρπόνε με πραλίνα σοκολάτας, μας κάνει την πιο εύκολη και γρήγορη μουσική που μπορούμε να κάνουμε και το παίζουμε και γκουρμέ. Γιατί ρίχνουμε λίγα μπισκοτάκια από κάτω, βάζουμε τη μουσική από πάνω, σερβίρουμε, τελείωσε. Λοιπόν, και το τρίτο υλικό που θα βάλουμε μέσα είναι 250 γραμμάρια, 250 γραμμάρια, μπράβο, αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, φαρίνα. Τώρα, σε περίπτωση που δεν έχετε φαρίνα, θα ρίξετε 250 γραμμάρια αλεύρι συν μία κουταλιά κοφτή της σούπας baking powder, εντάξει. Οπότε νομίζω σας έδωσα εναλλακτικές για όλα τα υλικά και για το τυρί κρέμα και για το αλεύρι. Σε περίπτωση που θέλετε να βάλετε και κάποια άλλη γεύση μέσα, όπως ξύσμα από λίγο πορτοκάλι, μπορείτε. Σε περίπτωση που θέλετε να βάλετε βανίλια, μπορείτε. Απλά δεν θα κάνετε κέικ με 3 υλικά, θα κάνετε κέικ με 4 υλικά. Αν βάλουμε και βανίλια με 5 υλικά, άμα βάλουμε και αλάτι, που μου αρέσει πάρα πολύ το αλάτι στα γλυκά, πάει κέικ με 6 υλικά, οπότε χαλάει η φιλοσοφία της συνταγής. Είναι καρμικό το θέμα. Οπότε, γι' αυτό το λόγο, δεν θα βάλω τίποτα άλλο, εγώ, γιατί πρέπει να ακολουθήσω ακριβώς τη φιλοσοφία. Σας γράφω ότι θα φτιάξω κέικ με 3 υλικά. Άμα φτιάξω με 4 υλικά, θα μου πείτε ότι σας κοροϊδεύω. Οπότε, δεν έχω βάλει ούτε πορτοκάλι, το αλάτι το ξεπερνάμε, είναι σαν να μην το έβαλα ποτέ, ούτε βανίλια, ούτε τίποτα. Και τώρα, με το που ρίξω και το... και τη φαρίνα μου, μισό λεπτάκι να πάρω μια σπάτουλα. Παίρνω μια σπάτουλα, ανακατεύω τα υλικά μου, εδώ. Δεν θέλουμε πολύ ανακάτεμα. Δηλαδή και άσχετος να είσαι με τη μαγειρική, αυτό το κέικ μπορείς να το κάνεις. Εντάξει, είναι μια συνταγή που δουλεύει πάντα 100%, δεν υπάρχει περίπτωση. Όντως δουλεύει, είναι για όλες τις περιπτώσεις, αρέσει σε όλα τα παιδιά, σε όλους τους μεγάλους, γιατί έχει πραλίνα μέσα. Οπότε η πραλίνα είναι κάτι που αγαπάνε όλοι. Και ουσιαστικά θα πάρουμε μια ωραία πάστα εδώ πέρα. Θα σας βγει λίγο σφιχτό το κέικ. Θα νομίζετε ότι κάτι έχετε κάνει λάθος, αλλά δεν θα έχετε κάνει κανένα λάθος. Σε περίπτωση που θέλετε πιο φουσκωτό κέικ, μπορείτε να προσθέσετε μέσα και ένα αυγουλάκι, αλλά εδώ θέλω εγώ. Λοιπόν, και. Πού είναι. Πού είναι. Εδώ είναι. Λοιπόν. Πάμε λίγο να εξηγήσουμε τι γίνεται στα κέικ και πώς πρέπει να δουλέψουμε το κέικ. Το μείγμα μας είναι έτοιμο, εντάξει, απλά λίγο θέλω να μιλήσω για τη φόρμα. Λοιπόν, πρέπει να καταλάβουμε λίγο πώς δουλεύουν τα κέικ, γιατί κάποιοι μου στέλνετε μηνύματα και μου λέτε δεν μου φούσκωσε το κέικ. Ένα. Κάποιοι μου λέτε ότι φούσκωσε το κέικ και έσπασε στη μέση. Δύο. Κάποιοι μου λέτε ότι δεν μου πέτυχε το κέικ και κάηκε. Τρία. Λοιπόν. Το πιο βασικό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα διωγγωτικό μέσα στο κέικ μας. Σε αυτή την περίπτωση
Έχουμε baking powder που ουσιαστικά υπάρχει μέσα στο αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Γιατί το αλεύρι που φουσκώνει μόνο του είναι αλεύρι, που φουσκώνει, αλεύρι κανονικό για άλλες χρήσεις, συν baking powder. Οπότε τι γίνεται. Το baking powder δουλεύει με τη θερμοκρασία. Οπότε με το που βάλουμε το κέικ μέσα στο φούρνο, το κέικ μας τι θέλει, θέλει να φουσκώσει γιατί το, γιατί το baking powder αρχίζει, κάνει μπουρμπουλιθρίτσες και φουσκώνει το κέικ μας. Σε περίπτωση που το κέικ μας δεν βουτυροαλευρωθεί ή δεν είναι αντικολλητική η φόρμα μας, τι κάνει. Σκεφτείτε ότι είναι μέσα το κέικ και ουσιαστικά τι θέλει να κάνει, θέλει να κάνει να βγει προς τα πάνω. Αλλά τι γίνεται, επειδή στα πλάγια κολλάει το κέικ, δεν το αφήνει. Ουσιαστικά πάει να βγει και το κρατάει πίσω. Αυτό γίνεται, γι' αυτό δεν φουσκώνει το κέικ. Οπότε, το baking powder, επειδή πρέπει αναγκαστικά να δουλέψει, γιατί είναι baking powder και θα δουλέψει με τη θερμοκρασία, τι κάνει. Επειδή δεν μπορεί να φουσκώσει ομοιόμορφα το κέικ και να φουσκώσει από όλες τις πλευρές, γιατί στα πλαϊνά κρατιέται, τι κάνει, φουσκώνει μόνο στη μέση. Και ουσιαστικά παίρνουμε ένα κέικ που γύρω-γύρω είναι flat και στη μέση κάνει μία κούρμπα και έχει σπάσει. Αυτό γίνεται γιατί δεν βουτυροαλευρώνουμε σωστά τα φορμάκια μας ή δεν είναι αντικολλητικά τα σκεύη μας. Οπότε είναι πάρα πολύ απλό, αλλά είναι και πάρα πολύ κακό. Γιατί τι γίνεται. Στα πλαϊνά τελικά μένουμε με ένα κέικ που έχει λιγότερη ποσότητα, όπου παραψύνεται. Και στο κέντρο έχουμε περισσότερη ποσότητα κέικ που αν βάλουμε το μαχαίρι μας είναι ομοί. Οπότε τι κάνουμε, παραψύνουμε τα κέικ μας. Και δεν είναι σωστό γιατί το κέικ μας πρέπει να είναι αφράτο, πρέπει να είναι ωραίο. Αυτή είναι η φιλοσοφία. Το τρώω και γουστάρω. Οπότε, please, είναι πολύ σημαντικό ή θα έχετε μια αντικολλητική καλή φόρμα ή φροντίστε κάθε φορά να βουτυροαλευρώνετε πάρα πολύ καλά, να σεμιζάρετε όπως λέμε το κέικ σας. Γιατί όταν βουτυροαλευρώνουμε το κέικ μου με το που θέλει να φουσκώσει, γλιστράει. Και τι κάνει. Φουσκώνει ομόμορφα σε όλες τις πλευρές. Εντάξει. Λοιπόν, οπότε αυτό είναι το μυστικό. Δηλαδή, όταν το κέικ σας σπάσει στη μέση και φουσκώσει μόνο κουρμποτά στη μέση και δεν φουσκώσει γύρω-γύρω, φταίει 100% το ότι δεν έχετε βουτυροαλευρώσει. Ένας επίσης παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει το κέικ στο να φουσκώσει, όχι το συγκεκριμένο, γιατί το συγκεκριμένο δουλεύει με baking powder, αλλά θα σας εξηγήσω τι γίνεται. Και το συγκεκριμένο επηρεάζεται, η αλήθεια είναι τώρα που το σκέφτομαι. Λοιπόν, το κέικ μας μπαίνει μέσα στο φούρνο. Σωστά. Τι γίνεται, αρχίζει να φουσκώνει. Αλλά αρχίζει να φουσκώνει και είναι νερό. Το καταλαβαίνετε, είναι νερό. Τι γίνεται, πρέπει καθώς φουσκώσει και καθώς είναι νερό, να μπορέσει να ψηθεί και να δέσει και να μείνει σε εκείνο το σημείο, σαν σφουγγάρι. Σε περίπτωση που ενώ φουσκώνει και είναι ακόμα υγρό, είναι ακόμα νερό, βγάλουμε από το φούρνο ή ανοίξουμε την πόρτα από το φούρνο, πέφτει η θερμοκρασία, οπότε τι κάνει, ξεφουσκώνει. Και όταν τελικά πήξει, θα πήξει σαν ξεφουσκωμένο και όχι φουσκωμένο. Οπότε είναι πολύ σημαντικό όταν βάζουμε ένα κέικ μέσα στο φούρνο, οτιδήποτε βάζουμε μέσα στο φούρνο σε γλυκό, ποτέ μα ποτέ να μην ανοίγουμε το φούρνο. Γιατί βλέπω όλους που κάνουν και θέλω να κάνω και story. Κάνουν έτσι. Το κέικ ψήνεται. Το κέικ και βγάζουν ή δείχνουν όλη την ώρα το κέικ. Το κέικ, παιδιά, άμα το κάνετε έτσι, τελείωσε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν έχει σωτηρία. Δηλαδή, δύο φορές άμα ανοίξω το φούρνο, ο όγκος θα πέσει κατά ένα τρίτο από το κέικ. Δηλαδή, ενώ ήταν να βγει ωραίο το κεκάκι μου, κατευθείαν θα πέσει και δεν θα γίνει ωραίο. Αφήστε τα story να τα κάνετε μετά στο γλασάρισμα και μην κάνετε story όταν το κέικ ψήνεται μέσα στο φούρνο. Μην το ζορίζετε. Είναι σε μια διαδικασία που είναι ρευστό και άμα ανοίξω πέφτει και σφίγγει εκεί πέρα. Άμα όμως το αφήσω καθώς φουσκώνει να είναι ρευστό μέσα, καθώς θα σφίξει ψηλά. Οπότε θα σφίξει φουσκωμένο. Τώρα. Άμα βγάλουμε το κέικ από το φούρνο και ξεφουσκώσει, που είναι πάρα πολύ λογικό να γίνει και αυτό, θα ξεφουσκώσει ελάχιστα. Αλλά γενικά στα κέικ είναι λίγο δύσκολο να γίνει. Ελπίζω να σας έδωσα συμβουλές. Να σας πω ότι εμένα η φορμούλα μου είναι αντικολλητική, οπότε δεν χρειάζεται να βουτυροαλευρώσω και μόνο άμα βάλω λίγο λαδάκι είναι αρκετό. Αλλά πάντα για ασφάλεια, 100% ακόμα και αν είναι αντικολλητική η φόρμα, θα βουτυροαλευρώσουμε, λαδοκακαώσουμε. Θέλω να βάλετε μία λιπαρή ουσία. Που δεν θα έχει γεύση. Εγώ τώρα σε συγκεκριμένη περίπτωση έβαλα λάδι. Αλλά έβαλα για να σας δείξω. Γιατί κανονικά εγώ το κέικ που έψησα δεν το βουτυροαλεύρωσα. Γιατί η φόρμα μου είναι super αντικολλητική, είναι όλο καινούργια. Λοιπόν, λίγο λαδάκι. Και σε περίπτωση που θέλουμε το κέικ μας να βγει σεξι, κατάμαυρο και πάρα πολύ σοκολατένιο, ρίχνουμε κακάο μέσα. Σε περίπτωση που ρίξουμε αλεύρι για να σεμιζάρουμε, να βουτυροαλευρώσουμε. Υπάρχει περίπτωση όταν ξεφορμάρουμε το κέικ να φαίνονται άσπρα στίγματα καθώς το ξεφορμάρουμε. Άμα δεν σας πειράζει αυτό, βάλετε αλεύρι. Άμα όμως θέλετε να είναι έτσι sexy, εδώ, βάζουμε κακάο. Τώρα, πάμε λίγο να δώσουμε σημασία στη λεπτομέρεια. Άμα εγώ βουτυροαλευρώσω μόνο εδώ κάτω, δεν μου κάνει διαφορά.
Γιατί το κάτω μας βοηθάει μόνο στο να ξεφορμάρουμε το cake. Γιατί όπως σας είπα, το πιο σημαντικό είναι τα πλαϊνά. Το πιο σημαντικό είναι να μην κρατάνε τα πλαϊνά το cake μας στο να φουσκώσει. Δηλαδή ουσιαστικά πάει να φουσκώσει και το πιάνουνε, το κρατάνε και του λένε όχι, δεν θα φουσκώσεις. Και τελικά αυτό λέει ότι θα φουσκώσω, νευριάζει και φουσκώνει μόνο στη μέση. Οπότε τι γίνεται, το πιο σημαντικό κομμάτι όταν ψήνουμε ένα κέικ είναι να βουτυροκακαώσουμε, να βουτυροαλευρώσουμε ή γενικά να βουτυρώσουμε τα γύρω-γύρω. Τα γύρω-γύρω είναι αυτά που ουσιαστικά μας χαλάνε το κέικ. Οπότε πάω εδώ στη λάτζα, προσεκτικά. Φροντίζω να πάει πολύ καλά γύρω-γύρω και κοιτάξτε εδώ τι έχω κάνει. Αυτή εδώ είναι η ασφάλειά μου, το κέικ μου θα φουσκώσει και θα γίνει πάρα μα πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, τώρα όπως είναι, ρίχνω το αμύβα μου μέσα, εδώ. Σας είπα ότι θα βγει λίγο σφιχτό, μην το φοβηθείτε, είναι πολύ λογικό, δεν έχουμε τίποτα υγρό μέσα. Τίποτα μα τίποτα, δεν έχουμε βάλει αυγά, δεν έχουμε βάλει χυμό πορτοκάλι, δεν έχουμε βάλει γάλα, δεν έχουμε βάλει τίποτα. Οπότε είναι πολύ λογικό να έχει αυτή την υφή τώρα, αλλά μην στεναχωριέστε. Γιατί το μασκαρπόνε, να ξέρετε, έχει περίπου 50% λιπαρά. Είναι πιο λιπαρό τυρί από το τυρί κρέμα. Το τυρί κρέμα έχει γύρω στα 20-25, έχει και τυρί κρέμα light. Οπότε τα λιπαρά είναι πολύ σημαντικό για την τελική υφή που έχει το κέικ μας. Με το μασκαρπόνε, το κέικ μας βγαίνει πιο πλούσιο, η αλήθεια είναι. Με το γιαούρτι βγαίνει μια χαρά εφόσον βάλουμε τη σόδα, αλλά γενικά στερεί από λιπαρά η συνταγή μας, που τα λιπαρά αυτά τα παίρνουμε τελικά από την πραλίνα. Αυτό που θέλω να καταλάβετε είναι ότι εδώ πέρα αλήφουμε το κέικ να πάει παντού και δεν ξύνουμε ποτέ τις άκρες από το κέικ. Δηλαδή όταν βάζουμε μέσα στο κέικ, άμα αρχίσετε και κάνετε έτσι για να πάει παντού, αυτή την ασφάλεια που έχουμε χτίσει γύρω γύρω, άμα την ξύσουμε δεν υπάρχει. Είναι σαν να μην την κάναμε ποτέ. Οπότε οι κινήσεις που θέλω να κάνετε θέλω να είναι μόνο πάνω στο ζυμάρι εδώ. Και να ξέρετε ότι πάντα μα πάντα τα κέικ, σε περίπτωση που έχουμε αμφιβολία για το πώς θα φουσκώσουν, βάζουμε λίγο παραπάνω μείγμα στις άκρες, εδώ. Και λίγο λιγότερο στο κέντρο. Γιατί καθώς φουσκώνει το κέικ προς τη μέση, όπως σας είπα, διωγγώνεται προς τη μέση, θέλουμε ουσιαστικά να βγει ίσιο και να βγει ωραίο. Λοιπόν, αυτό είναι το κέικ μας. 160 βαθμούς, 160 δεν έχω. Για να δω. Μπράβο. Και ψήνουμε 45 λεπτά. Αυτή είναι 10x30 η φόρμα. 10x30. Σε περίπτωση που έχετε μικρότερη φόρμα, 20 εκατοστών ή 25 εκατοστών, εδώ πέρα κάπου, απλά θα ψήσετε. Για 20 εκατοστών θα ψήσετε 1/4 παραπάνω, θα ψήσετε 1 ώρα και για 25 εκατοστών θα ψήσετε περίπου 8 με 10 λεπτά και παραπάνω. Αλλά θα χρειαστεί παραπάνω ψήσιμο εφόσον η φόρμα σας είναι μικρότερη. 10x30, πάρτε ένα χαράκι να μετρήσετε. Βέβαια, άμα βάλετε μικρότερη φόρμα θα βγει πολύ πιο μπαμπάτσικο το κέικ, θα βγει πιο μεγάλο, η αλήθεια είναι. Αλλά επειδή ξέρω ότι συνήθως έχετε αυτή, τη 10x30, σας δίνω και την εναλλακτική άμα έχετε μικρότερη, απλά θέλω να αλλάξετε το χρόνο ψησίματος. 160 βαθμούς για 45 λεπτάκια, εδώ, στον αέρα. Και αυτό που έκανα είναι πολύ σημαντικό. Κοιτάξτε τι γίνεται. Πρώτα απ' όλα άνοιξα πολύ γρήγορα το φούρνο και έβαλα γρήγορα το κέικ και έκλεισε το φούρνο. Όταν ο φούρνος μου είναι στους 200 βαθμούς, λέω εγώ, άμα ανοίξω το φούρνο και βάλω μέσα το κέικ, κατευθείαν έχει φύγει όλη η θερμοκρασία που έχει και έχει πάει στους 180. Οπότε πάντα αυτό το υπολογίζουμε. Ή θα είμαστε πολύ γρήγοροι, θα ανοίγουμε και θα βάζουμε μέσα στο κέικ, ή προθερμαίνουμε το φούρνο μας λίγο παραπάνω. Δηλαδή, άμα θέλω 160 βαθμούς, το βάζω σε 180-190. Ανοίγω το φούρνο μου, βάζω μέσα στο κέικ και χαμηλώνω σε 160. Οπότε, κατά τη διάρκεια που άνοιξα και κλείσα το φούρνο μου, από τους 190 πήγε το μείγμα μου στους 160 που ήθελα και ουσιαστικά δεν μεταβάλλεται καθόλου η θερμοκρασία. Τώρα, το κέικ μας είναι έτοιμο μετά από 45 λεπτά. Θέλω να τα αφήσετε να κρυώσετε. Πρέπει να καθαρίσω λίγο τη μαρίζα γιατί θέλω να κάνω το γλάσο. Εδώ. Βασικά δεν θέλω τη μαρίζα. Το σίγμα ήθελα. Μισό λεπτά και έχουμε. Έρχομαι. Τέλεια. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, μετά από μία ωρίτσα το κέικ μας ήταν έτοιμο. Κοιτάξτε εδώ ένα κέικ.
Είναι τόσο τραγανό απ' έξω και τόσο φρατό από μέσα που πραγματικά δεν θα το πιστεύετε. Δηλαδή είναι συγκλονιστικό το πόσο εύκολο είναι να φτιαχτεί. Θα αφήνουμε να κρυώσει καλά. Έχω βουτύρο κακαώσει, οπότε δεν έχει καθόλου λευκά σημεία. Τα βλέπετε, είναι ολόμαυρο. Σε περίπτωση που θέλετε ένα ωραίο σνακ για τα παιδιά στο ψυγείο, να σας πω ότι το κόβετε μερίδες, το βάζετε στην κατάψυξη και έχετε κέικ για όσο θέλετε. Και τώρα πάμε να κάνουμε ένα ωραίο frosting από πάνω. Προαιρετικό είναι το frosting. Άμα θέλετε το βάζετε, άμα θέλετε δεν το βάζετε. Απλά αν θέλετε να το κάνετε έτσι πιο sexy, μπορείτε να το κάνετε πιο sexy. Αν και από μόνο ότι είναι πεντανόστιμο και λίγο παραλίγο να λείψετε από πάνω ή και σκέτο να το φάτε, είναι πεντανόστιμο. Αλλά μπορούμε να το κάνουμε και πιο sexy άμα θέλουμε. Πώς? Ξανά ή γιαούρτι ή τυρί κρέμα ή μασκαρπόνε και τα τρία μας κάνουν. Μόνο που εδώ πέρα, άμα θα βάλετε γιαούρτι, δεν θα βάλετε σόδα σε αυτό το σημείο, απλά θα βγει λίγο ξινούτσικο το γλάσο. Εντάξει, εγώ θα βάλω τυρί κρέμα εδώ. Τι να κάνουμε, έχουμε περισσέψει πολύ τυρί κρέμα. Λοιπόν, να βάλω τυρί κρέμα. Καλά και είναι η πρώτη φορά που πραγματικά έχω κάνει συνταγή και δεν έχω λερώσει τίποτα. Και βασική αρχή της μου σοκολάτας που είπαμε πριν, γιατί όπως σας είπα η πιο εύκολη μου σοκολάτα που θέλετε να κάνετε είναι μασκαρπόνε σε ίση αναλογία με πραλίνα σοκολάτας ή τυρί κρέμα σε ίση αναλογία με πραλίνα σοκολάτας ή γιαούρτι στραγγιστό, προσέξτε. Για το γλάσο θέλουμε οπωσδήποτε στραγγιστό γιαούρτι, γιατί άμα βάλετε το άλλο το γιαούρτι είναι πολύ νερουλό και θα βγει νερουλό το γλάσο μας. Οπότε θέλουμε στραγγιστό γιαούρτι. Ή μπορείτε να βάλετε λιγότερο γιαούρτι. Οπότε έχω 200 τυρί κρέμα, θα βάλω 200 πραλίνα εδώ. Πω Παναγία μου, τι πράγμα είναι αυτό. Εδώ είμαστε. Και εννοείται πάλι εδώ πέρα μπορείτε να ρίξετε ό,τι γεύση θέλετε. Πορτοκάλι, βανίλια, ό,τι σας αρέσει. Βέβαια, άμα ρίξετε κάποια γεύση πάλι το κέικ μας δεν θα είναι τρία υλικά, θα είναι παραπάνω. Μπορείτε να το κάνετε salty με λίγο αλάτι ή επίσης μπορείτε να κάνετε τη δικιά σας πραλίνα και να έχετε αλατίσει εκεί πέρα την πραλίνα. Ξαναλέω ότι δείτε τη συνταγή για πραλίνα σοκολάτας που κάνω, είναι φανταστική και πάρα πολύ εύκολη. Λοιπόν, έτσι όπως είναι, δύο υλικά ανακατεύω. Πραλίνα σοκολάτας και τυρί κρέμα εδώ. Φανταστικό. Και όπως σας είπα, έχω μία καταπληκτική μους εδώ. Τώρα, έτσι όπως είναι τη μους, την απλώνουμε πάνω από το κέικ κατευθείαν. Απλά, κάτι μου αρέσει την ήθελα. Εδώ είμαστε. Απλά εδώ, προσεκτικά. Και εδώ. Και εδώ. Λίγο ακόμα. Και εδώ. Καταπληκτική συνταγή. Δηλαδή, για την ευκολία της δεν υπάρχει το αποτέλεσμα. Θα πάτε να πάρετε ένα τέτοιο κέικ από κάπου, θα το πληρώσετε δεν ξέρω πόσο. Και πραγματικά, μας παίρνει 2 λεπτά για να το φτιάξουμε. Τώρα, από πάνω, στολίζετε με ό,τι θέλετε. Εγώ θέλω να σας δείξω πόσο υπέροχο που είναι. Τη γωνίτσα την αφήνω για μένα, εδώ. Και θα κόψω ένα ωραίο κομμάτι εδώ. Και θέλω να σας δείξω τι έχουμε κάνει. Πολλά πολλά και μόνο από την υφή καταλαβαίνετε το πόσο τρομερή υφή και γεύση έχει το συγκεκριμένο κέικ. Επαναλαμβάνω, 400 γραμμάρια πραλίνα σοκολάτας, 400 γραμμάρια μασκαρπόνε ή γιαούρτι ή τυρί κρέμα, απλά άμα βάλουμε γιαούρτι, ανακατεύουμε πρώτο το γιαούρτι με λίγο σόδα για να φύγει η οξύτητα, συν 250 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Οποιαδήποτε γεύση θέλουμε να βάλουμε μέσα μπορούμε. Και για το γλάσο ή σε αναλογία πραλίνα σοκολάτας, μασκαρπόνε, γιαούρτι ή τυρί κρέμα. Και τώρα η γεύση. Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι συγκλονιστικό. Δεν υπάρχει. Νιώθω περήφανος για μένα ώρες. Δηλαδή με κάτι τέτοιες συνταγές, όντως λέω, και στην γίνεται, με κάτι τέτοιες συνταγές, όντως αναρωτιέσαι τι είναι μαγειρική. Δηλαδή, πουλάνε όλοι οι υψηλοί γαστρονομία και πας σε ένα μαγαζί και σου βγάζουν ένα γλυκό που έχει πάνω παπάντες. Μπορεί να έχει ασχοληθεί ο άλλος 10 ώρες ο καγωμένης ο μαγείρας. Να έχει φτιάξει φανταστικό υλικό. Κάνε πεντανόστιμο. Και ξαφνικά σκάει μύτη αυτό το κέικ και είναι εξίσου νόστιμο με το άλλο. Και αυτό σου πήρε 2 λεπτά για να το φτιάξει. Δηλαδή αυτή είναι η αδικία, αυτό είναι το cheat. Δηλαδή είναι σαν τι να σας πω, να παίζει ο Κριστιάνο Ρονάλντο σε όλο το μάτς πάνω κάτω.
Έτσι. Και ο Στέρλινγκ να κάνει μία αλλαγή από το πουθενά και να του βάζει γκολ. Δηλαδή αυτό είναι το σενάριο. Λοιπόν, φτιάξτε τη συνταγή. Σήμερα ξέρω ότι θα γεμίσω όλο το Instagram με αυτή τη συνταγή. Θα με ευγνωμονείτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το βράδυ δεν ξέρω αν θα κάνω live, δεν νομίζω. Άμα θα κάνω, μπορεί να κάνω κάτι γρήγορο, τύπου κοτοπουλάκι. Οπότε, άμα με θέλετε, πείτε μου. Να δώσω και ένα δωράκι. Ξαναλέω, οργανώστε λίγο την κουζίνα σας. Πάρτε μια θήκη για μαχαίρια. Βάλτε μέσα όλα σας τα μαχαίρια. Και οργανώστε τα. Λοιπόν, θα δώσω ένα μαχαίρι ψωμιού, γιατί το μαχαίρι ψωμιού, να ξέρετε, είναι το καλύτερο για τα λαχανικά. Δηλαδή, με αυτό το μαχαίρι κόβουμε την ντομάτα. Η ντομάτα δεν κόβεται με το άλλο το μαχαίρι, με αυτό κόβεται. Γενικά είναι πολύ χρηστικό μαχαίρι, πάρτε το. Ένα στο Instagram, ένα στο Facebook, Akis eShop, χωρίς τελεία.com, μία λέξη, Akis eShop. Κάτω από το live του Facebook και πάνω κάτω από το post που θα κάνουμε σε λίγο στο Instagram. Φιλάκια πολλά, καλή σας ημέρα, καλή πρωτομαγιά. Να περάσετε όμορφα, να βγείτε στο μπαλκόνι, να ρουφήξετε αέρα, να ρουφήξετε ενέργεια, να βγάλετε κι εσείς καλή ενέργεια, γιατί η ενέργεια που βγάζετε εσείς την απορροφάνει δίπλα και είναι πολύ σημαντικό να είναι καλή. Φιλάκια πολλά. Γεια. Τέλος.